Καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια διαφορετική στήριξη της φωτογραφικής σας μηχανής στο παρπρίζ του αυτοκινήτου σας. Παίρνουμε ένα μίνι τρίποδο με εύκαπτα πολύ σπαστά πόδια και το στηρίζουμε στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Αυτά εδώ είναι τα εύκαμπτα πόδια του τρίποδο. Ενώ αυτός εδώ είναι ο ταχυσύνδεσμος, τον οποίο αφαιρούμε και τον τοποθετούμε πάνω στη φωτογραφική μας μηχανή. Και μετά μπορούμε να τον συνδέσουμε πάλι εδώ με τη φωτογραφική μαζί μηχανή μας. Τα δύο πόδια θα γατζωθούν στον καθρέφτη από πίσω προς τα εμπρός, ενώ το τρίτο θα περάσει πάνω από την στήριξη του καθρέφτη και θα λυγίσει προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε η κάμερα να είναι στο πιο ψηλό σημείο λήψης και κοντά στο παρπρίζ για να μην επηρεάζεται η εστίαση της φωτογραφικής μηχανής. Η λήψη θα γίνεται ανάποδα, αλλά όλοι οι player έχουν επιλογή περιστροφής κατά το παίξιμο ενός βίντεο, ενώ αν θέλουμε επεξεργασία, όλα σχεδόν τα προγράμματα έχουν επιλογή περιστροφής κατά την επεξεργασία στην έξοδο. Στη λήψη με βεντούζα στήριξης στο παρπρίζ υπάρχει το πρόβλημα να ξεκολλήσει από τα τραντάγματα και να πέσει με αποτέλεσμα μικρές έως μεγάλες βλάβες της φωτογραφικής μας μηχανής. Λοιπόν, παίρνουμε το τρυποδάκι με τα πλαστικά εύκαμπτα πόδια, το μίνι τρίποδο, το τοποθετούμε όπως φαίνεται στον καθρέφτη, ανάποδα προς τα κάτω, τα δύο πόδια τα κάμπτουμε από το πίσω μέρος του καθρέφτη προς τα μπροστά, ενώ το άλλο, το μεσαίο, το κάμπτουμε στο πίσω μέρος πάνω από τη στήριξη του καθρέφτη στο παρπρίζ. Οπότε η μηχανή θα κρεμαστεί στο κάτω μέρος του τρίποδο και θα βλέπει μπροστά. Το τρίποδο διαθέτει αφαιρούμενη στήριξη, την οποία πατώντας δεξιά και αριστερά απασφαλίζουμε. Εδώ βλέπουμε τη μηχανή προσαρμοσμένη πάνω στο τρίποδο. Οπότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε την θέαση προς το δρόμο που θα κάνουμε τη λήψη. Εδώ τοποθέτησα τη μηχανή, τη ρύθμισα οριζόντια ως προς το έδαφος και είναι έτοιμη για λήψη. Καλό θα είναι τον ημάντα της φωτογραφικής μηχανής να τον αφαιρέσουμε για να μην χτυπάει στο ταμπλό και το καταγράφει το μικρόφωνο. Επίσης θα πρέπει να σφίξουμε καλά τα τρία πόδια από το τρίποδο πάνω στον καθρέφτη για να έχουμε καλή στήριξη και να μην κουνιέται η μηχανή. Η λήψη θα γίνεται ανάποδα, αλλά όλοι οι player έχουν επιλογή περιστροφής του βίντεο που παίζει και όλα τα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο έχουν την επιλογή περιστροφής του βίντεο στην τελική εξαγωγή του. Εάν χρησιμοποιήσουμε βεντούζα στήριξης στο παρπρίζ, υπάρχει πρόβλημα κάποια στιγμή να μας ξεκολλήσει η βεντούζα και να καταστραφεί η φωτογραφική μας μηχανή.
φωτογραφική μας μηχανή μπορούμε να την υποστηρίξουμε ηλεκτρικά και από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου, εφόσον το υποστηρίζει και η ίδια η μηχανή. Οπότε με ένα μίνι τρίποδο, με εύκαμπτα πόδια, λυγιζόμενα, μπορούμε να τραβήξουμε και φωτογραφία και βίντεο από το αυτοκίνητο, αλλά μπορούμε συγχρόνως το τρίποδο αυτό να το έχουμε και για να το στήσουμε κάπου έξω και να τραβήξουμε φωτογραφίες. Καλές λήψεις!